Με κεντρικό σύνθημα ο σοσιαλισμός απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα θα πραγματοποιηθεί φέτος το Φεστιβάλ της Νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις 5 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου. Απέναντι στην σκανδαλολογία και στην προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης η οποία προσπαθείται αυτό το διάστημα με αφορμή τα οικονομικά των κομμάτων, τον ελέγχο των οικονομικών των κομμάτων, το ΚΚΕ δικαιώνοντας την 90χρονη ιστορία του, αντιπαλεύει μαζικά τον αντικομμουνισμό που εξαπολύει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κόμματά της. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται και φέτος το 35ο φεστιβάλ της οργάνωσής μας. Εμείς μέσα από το φεστιβάλ μας θέλουμε να προβάλλουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Διεκδικούμε τη δημιουργία χώρων έκφρασης των νέων, προβάδικα για να παίζουν μουσική, χώροι δωρεάν άθλησης και γενικότερα τη δημιουργία κινήτρων στους νέους για έναν άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του πολιτισμού. Μέσα από το φεστιβάλ, καίγοντας ως φωτεινό φάρο του σοσιαλισμού, η νεολαία του ΚΚΕ θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα για ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Αυτές τις κατακτήσεις και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τον πολιτισμό θα αναδείξει το φετινό φεστιβάλ στο Ρέθυμνο. Επιλέξαμε να προβάλλουμε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και στην ουσία να αναδείξουμε την πρότασή μας, αφού ζούμε σε μια εποχή όπου η ναρκοκουλτούρα και η τηλεοπτική αποχάβνωση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της νεολαίας. Τα μέλη της νεολαίας του ΚΚΕ άσκησαν σήμερα σκληρή κριτική στα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν μπροστά στη μάχη για τη λαϊκή κινητοποίηση και την επιστράτευση για την κατάσβεση των πυρκαγιών, όπως και από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν μπροστά στις μάχες όλου αυτού του διαστήματος που πέρασε στα μέσα του καλοκαιριού, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία στο όνομα της οικονομικής κρίσης απολύουν εργαζόμενους, παγώνουν μισθούς και συντάξεις, δημιουργούν νέα πογκρόμ για τους μετανάστες. Το φεστιβάλ έχει ως στόχο να αποκατασταθεί η αλήθεια για το σοσιαλισμό. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου με τον Γιάννη Κασοτάκη, ομιλία από τον Θανάση Γκόγκο, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, προβολές DVD, νεανικά συγκροτήματα και θα κλείσει η βραδιά μας με κριτικό γλέντι με το συγκρότημα των Φασουλάδων.